Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια που έρχονται, ο Σωτήρης και ο Μιλιώνης βλέπουν τον Σύμπο από μακριά που πληρώνει τους δύο άντρες και αποφασίζουν ο ένας να ακολουθήσει το Σύμπο και άλλος τους δύο άντρες. Λίγο αργότερα, οι δυο τους που πλήρωσε ο Σύμος μπαίνουν στο Ολύμπια με κουκούλες και λωστούς. Ενώ όλοι τραγουδούν και περνούν ωραία στο ζαχαροπλαστείο, ο Γιοργαρής είναι ο πρώτος που μυρίζει την ένοχη μυρωδιά του καπνού. «Κάτι καίγεται, μου μυρίζει καπνός», τους λέει. Αλλά κανείς δεν του δίνει σημασία και τον καθησυχάζουν. «Μπα, κάποιος θα έχει βάλει φωτιά να ψήσει», το απαντάνε. Όταν αργότερα ο Εμάς πάει να συνοδεύσει τη Δάφνη στο αυτοκίνητό της, βλέπουν σοκαρισμένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ολύμπια. Ο Μεμάς τρέχει να ειδοποιήσει για βοήθεια, ενώ η Δάφνη βλέπει δύο κουκουλοφόρους να βγαίνουν από μέσα. Η κοπέλα τους φωνάζει και εκείνη το βάζουν στα πόδια. Την ίδια ώρα η Σύρμο παίρνει τηλέφωνο και ειδοποιεί το Σύμο και τον Τίνο. «Ελάτε γρήγορα, το Ολύμπια καίγεται», τους φωνάζει, ενώ ήδη έχει φτάσει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Μόλις ο Τίνος βλέπει την καταστροφή, γίνεται κουρέλι και δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί. Ενώ ο Σύμος, ατάραχος, προσπαθεί να μην δείξει τι πραγματικά νιώθει. Αμέσως μετά, ο Τίνος πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ισχυρίζεται: «Ξέρω ποιος έβαλε τη φωτιά στο Ολύμπια και αυτός δεν είναι άλλος από το Σύμο Πολύζο». Ο Τίνος κατηγορεί τον Σύμο στο Σωτήρι, το Δημοσένη και το Μιλιώνη για τον εμπρισμό και του ζητάει να το ερευνήσουν, ενώ ο Σωτήρης το επισημαίνει: «Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει πρώτα εσύ να του υποβάλεις μήνυση». Ο Τίνος λέει ότι πρέπει να το συζητήσει με τον δικηγόρο του και φεύγει. Ενώ ο Σύμος μαθαίνει τυχαία ότι ο Τίνος είχε πάει στην αστυνομία γιατί ξέρει τον ένοχο και εκνευρίζεται αφάνταστα. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!